καλησπέρα, καλό απόγευμα κύριε Παπαδάκη, τι κάνετε? Καλό απόγευμα κύριε Βακεφιανάκη, μια χαρά, είμαστε σε ετοιμότητα για την εκδήλωση που έχουμε στην Πλατεία Ελευθερίας. Η ζέστη βέβαια είναι αρκετή, αλλά πιστεύω όσο θα περνάει η ώρα θα καλυτερεύει η κατάσταση. Θα πέφτει λίγο και η θερμοκρασία, κάπως τουλάχιστον. Σε σχέση, εμείς θα μιλήσουμε για αυτή την εκδήλωση που λέτε τώρα, αλλά μιας και σας έχουμε κοντά μας, σε σχέση με τη ζέστη δεν είχαμε κάποιο θέμα, έτσι? Όχι, νομίζω ότι είχαμε δώσει και εμείς και η πολιτική προστασία και πολλοί άλλοι φορείς τις οδηγίες προς τους πολίτες. Νομίζω τελικά εδώ ως νησί δεν επηρεαστήκαμε τόσο πολύ. Έχουμε ευτυχώς χώρους, έχουμε τις παραλίες, έχουμε τα κτίρια και του Δήμου και άλλων υπηρεσιών που ήταν ανοιχτά με κλιματιστικά. Νομίζω ότι πέρασε χωρίς προβλήματα, ναι, η μέρα και πιστεύω θα καλυτερεύσει η κατάσταση. Μόνο εκεί στην ενδοχώρα έχουν οι άνθρωποι περισσότερο πάντα ένα θεματάκι. Εκεί είναι. Η φύση της εργασίας τους απαιτεί να είναι στο εξωτερικό περιβάλλον. Πιστεύω όμως να λιχώστεψαν τις ώρες τώρα, ειδικά τις μεσημεριανές, να κάθισαν σπίτι, να έπαιρναν αυτά τα πλούσια υγρά που είπαμε, το φαγητό τους να είναι περιορισμένες ποσότητες και ελαφρύ. Ναι, για να μην φάμε στη φάδο αυτές τις μέρες, μην φάμε στη φάδο και μουσακά, Ακριβώς. Ναι. Είναι κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες, αλλά κυρίως χρειάζεται προσοχή οι ευάλωτες ομάδες, ηλικιακά τα βρέφη και οι ηλικιωμένοι και όποιες άλλες ομάδες έχουν δυστυχώς είτε χρόνια προβλήματα, είτε καρδιαγγειακά, είτε αναπνευστικά. Αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα ζορίστηκαν περισσότερο, η αλήθεια είναι. Όμως, όπως είπατε και εσείς, νομίζω δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και αύριο, που νομίζω μετά σιγά σιγά, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΕΜΗ, χαλαρώνουμε λίγο. Ένα άλλο όμως θέμα του καλοκαιριού, πέρα βέβαια από τη ζέστη που είναι αναμενόμενη και ο καύσωνας μέσα στο παιχνίδι είναι, ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με τα κουνούπια. Αυτούς τους επισκέπτες κάποιες φορές τους έχουμε έτσι σποραδικά και το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι κάνουν πάρτι. Πάρτι, έχετε δίκιο. Είναι η εποχή τους. Ακριβώς. Βλέπω ότι ταυτιζόμαστε. Είδατε την ίδια σκέψη, ναι. Ναι. Και δυστυχώς φέτος και σε παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Βλέπετε ότι υπάρχουν διαρκώς ανακοινώσεις και από τον ΕΟΔΗ στη χώρα μας και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και από τον ΕΠΟΗ, να προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί να πω κάποια νούμερα για να καταλάβουμε την κατάσταση. Ευτυχώς όχι στην Ελλάδα, δεν έχουμε ακόμα πρόβλημα. Στη Γαλλία για παράδειγμα, περιπτώσεις δάκιου πυρετού μέσα σε ένα χρόνο ήταν όσες ήταν όλη τη δεκαετία που πέρασε. Περίπου στον 77 στον αριθμό. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχει σε μια χρονιά τόσα κρούσματα όσα έχει σε μια δεκαετία, οπωσδήποτε κάτι σημαίνει. Και μάλιστα, για το 23 λέτε ή για το 22? Για το 22. Φέτος, να ξέρετε ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί πάντα δίνουν τα τελικά τους αποτελέσματα την επόμενη χρονιά. Κάποιες φορές καθυστερούν και παραπάνω. Μιλάμε για το 22 και ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός και κυρίως αυτό είναι που προβληματίζει, είναι ότι ήταν εγχώρια κρούσματα. Δηλαδή, σίγουρα και στη χώρα μας έχουμε εισαγόμενα κρούσματα, ακόμα και ελονοσίας έχουμε στο παρελθόν, δάκιου πυρετού ή ό,τι δυτικού νελού, όμως τις περισσότερες των περιπτώσεων είναι εισαγόμενα, που σημαίνει κάποιος επισκέφτης που ενδημούν αυτά τα νοσήματα και επέστρεψε και νόσησε στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα. Υπάρχει κίνδυνος για να μην έρθει το κουνούπι αυτό που μεταδίδει τον δάγκιο πυρετό. Είναι συγκεκριμένο αυτό, καταρχήν για να μην τρελαθούμε βλέποντας όποιο κουνούπι είναι γύρω μας, είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι όλα τα ίδια. Καταρχήν, δεν είναι όλα τα κουνούπια μολυσμένα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, θα το δείτε και στην πλάδια του ΕΟΔΗ. Δεν σημαίνει ότι αν μας τυμπήσει ένα κουνούπι, αυτό ήταν φορέας κάποια νόσου και θα αρρωστήσουμε. Συγκεκριμένα κουνούπια μεταφέρουν συγκεκριμένα νοσήματα. Γι' αυτό και κάνουμε και ως Περιφέρεια Κρήτης εντομολογική επιτήρηση. Βάζουμε παγίδες, τα πιάνουμε και μετά στο εργαστήριο του καθηγητή του κ. Βόντα γίνεται
αναγνώριση επίπεδο γένους και είδους. Και βέβαια αυτό που ακολουθεί είναι να δούμε αν είναι φορείς παθογόνων. Για να μην τρομάζει λοιπόν ο κόσμος και να λέμε πάντοτε ότι μιλάμε από πλευράς προληπτικών ενεργειών, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι που να μας προβληματίζει στην Κρήτη. Το κουνούπι λοιπόν που μεταδίδει το δάγκιο πυρετό είναι το Aedes aegypti, που δυστυχώς έχει ήδη εντοπιστεί στην Κύπρο και όπως καταλαβαίνετε με την παγκοσμιοποίηση και την... Ένα τσιγάρο δάδιο, δρόμος που λένε κύριε Παπαδάκη. Είναι πάρα πολύ κοντά. Γι' αυτό λοιπόν ο ΕΟΔΗ, πέρα από το πρόγραμμα της Κρήτης, το δικό μας, δηλαδή της περιφέρειας Κρήτης, φέτος μας έστειλε και παγίδες που θα μπουν επιπλέον στα λιμάνια και τα αεροδρόμια του νησιού. Τώρα θα μπουν αυτές? Ναι, ήδη έχει γίνει διερεύνηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ειδικοί χώροι, δεν μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα. Πήραμε άδειες και για το αεροδρόμιο Χανίων και Ηρακλείου και τώρα ξεκινάμε και για τα λιμάνια και ήδη στα αεροδρόμια έχουν τοποθετηθεί. Παγίδες είπατε, λοιπόν, να δούμε το κουνούπι, συγκεκριμένες παγίδες για αυτό τον τύπο κουνουπιού. Βασικά συλλέγει όλα τα κουνούπια, απλώς μετά τα στέλνουμε και βλέπουμε αν μέσα σε αυτά είναι κάποιο αυτό το είδος. Δεν έχει εντοπιστεί ούτε στην Κρήτη ούτε βέβαια στην Ελλάδα, όμως δυστυχώς όπως σας είπα είναι στην Κύπρο. Στην Κύπρο υπάρχουν κρουαζιερόπλοια που κάνουν τη διαδρομή Κρήτη, Κύπρος, αεροδρόμια, αεροπλάνα, απευθείας πτήσεις. Δεν έχουμε όμως μέχρι στιγμής κάτι ανησυχητικό. Για να μην μπερδεύουν οι πολίτες και βάσει αυτό που είπατε, άλλο τι με Τσιμπάι, που εκεί έχουμε κάποιες οχλήσεις, πάνε δηλαδή παράπονα, και αυτό προσπαθούμε να λύσουμε με το να έχουμε μια γραμμή επικοινωνίας των πολιτών με την ανάδοχο εταιρεία, που ναι, υπάρχει αυτό το διάστημα τώρα, αυτό το τελευταίο μήνα, μια αυξημένη όχληση, δηλαδή τσιμπήματα, δεν μπορεί να καθίσεις κάπου που θα σε ενοχλήσει. Αυτό όμως παραμένει εκεί και δεν έχουμε κάποιο κρούσμα. Αυτό αν κάποιος εντοπίσει σε δημόσιο χώρο κάποιο πρόβλημα, αν δεν σας πειράζει να ξαναδώσουμε το τηλέφωνο, είναι το 811-24-424, 811-24-424, εργάσιμες ημέρες και ώρες, καταγράφεται το πρόβλημα και η εταιρεία στέλνει συνεργείο την επόμενη κιόλας ημέρα, προκειμένου κυρίως να δει το αίτιο και βέβαια μετά να πραγματοποιήσει είτε ψεκασμούς αν χρειαστεί είτε οτιδήποτε άλλο. Και κάποιες φορές βάζουμε και παγίδες σε κάποια σημεία τέτοια που μας προβληματίζει, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή. Άρα λοιπόν, υπάρχουν αυτό το διάστημα το τελευταίο πολλά τηλέφωνα από πολίτες. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέτε κύριε Παπαδάκη, δηλαδή κάποιος θα πρέπει να τηλεφωνήσει αν έχει παρατηρήσει, δηλαδή τον έχει τσιμπήσει ένα κουνούπι και παρατηρήσει κάτι πάνω στο δέρμα του, κάτι διαφορετικό? Όχι, αυτό ναι, εννοείται αυτό πάντα όταν κάποιος... Ποιος να καλέσει, ναι. Εννοώ για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τα κουνούπια, αν κάτι από το πρόγραμμα που έχουμε, γιατί εμείς έχουμε βγαίνει εβδομαδιαίο πρόγραμμα για όλη την περιφέρεια, για τα Χανιά, για το Ρέθινο, το Λασίθι, το Ηράκλειο. Τα συνεργεία είναι κάθε μέρα έξω σε συγκεκριμένα σημεία. Έχουμε εντοπίσει χρόνια τώρα τις παγίδες, παράδειγμα συγκεκριμένα σημεία ο Αλμυρός, ο Καρτερός, στο Γιώφυρο κτλ. Επιπλέον τώρα, αν κάπου υπάρξει αυξημένη. Α, εστίες λέτε, εστίες, μάλιστα. Αλλά επίσης και αυτό που είπατε σωστά, αν κάτι, δηλαδή δούμε ότι από ένα τσίμπημα κάτι δεν μας αρέσει, πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας. Συνήθως όμως περιορίζεται σε αλλεργικές αντιδράσεις, δηλαδή να μιλήσουμε με κάποιο δερματολόγο, να μιλήσουμε με τον γιατρό μας, αν και εφόσον κάτι μας προβληματίζει. Ναι. Όμως εμείς θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, γι' αυτό λέω τα τηλέφωνα θα μας βοηθήσει αν κάτι μας έχει ξεφύγει. Και έχει βοηθήσει στο παρελθόν. Είχαμε μάλιστα το κέντρο αυτό, καταγράφει και τα τηλέφωνα, καταγράφει πόσοι πολίτες πήραν. Νομίζω γίνεται μια καλή δουλειά. Είναι σημαντικό ότι γίνεται, υπάρχει αυτή η επιτήρηση η εντομολογική σε επίπεδο Κρήτης. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα στην τύχη τους αφημένα. Στην τύχη τους, ακριβώς. Και οπότε, κύριε Βακεφιανάκη, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι ότι πέρα από τις παγίδες έχουν επιλεγεί κάποια κοτέτσια σε περιοχές που ξέρουμε ότι μπορεί να δώσει πρόβλημα. Γίνεται αιμοληψία από νεαρές όρνηθες. Το αίμα λοιπόν αυτό πάλι αναλύεται στα ειδικά εργαστήρια για να δούμε αν φέρουν αντισώματα ιού του δυτικού Νείλου.
τα μέχρι τώρα είμαστε στην τρίτη επιτήρηση, δεν έχουμε προβλήματα. Δεν έχει δηλαδή να κυκλοφορεί ο ιός σε πτηνά. Γιατί πρέπει να πούμε και αυτό, ότι πώς τον αποκτούν τα πτηνά. Τα πτηνά. Τον ιό. Τον ιό βρίσκεται. Είναι ένας κύκλος. Υπάρχει στο περιβάλλον, αυτά θα τα αποβάλλουν με τα κόπουνα, είτε τα κουνούπια θα τσιμπήσουν τα πτηνά. Τα πτηνά. Και μετά θα μολυθούν και θα τσιμπήσουν τον άνθρωπο. Mm. Αυτό μας ενδιαφέρει ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ένα άλλο νόσημα. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν, για να μην ανησυχούν οι πολίτες, ότι μόνο από τα άγρια πτηνά και πουλιά μπορεί να μεταδοθεί. Αν ένας άνθρωπος έχει ιό του Δυτικού Νείλου και το τσιμπήσει κουνούπι, δεν μολύνεται το κουνούπι, γιατί ο άνθρωπος και τα θηλαστικά είναι τερματικός ξενιστής, δηλαδή έχει τόσο χαμηλό υλικό φορτίο που δεν θα κολλήσει το κουνούπι. Είναι κάποιες ιδιαιτερότητες, δεν μπορούμε τώρα να τις αναλύσουμε, ναι, το κάθε κουνούπι. Λίγο έτσι μια ιδέα. Ναι, μια ιδέα. Να ξέρουμε λοιπόν πάντως ότι και αυτό το κομμάτι που παρακολουθεί η Περιφέρεια Κρήτης στο πρόγραμμα της εντομολογικής πάει καλά. Που σημαίνει λοιπόν δεν κυκλοφορεί έξω στα πτηνά και στα άγρια πουλιά έτσι αυτό ο ιός, άρα δεν θα υπάρχει και κίνδυνος να κολλήσει κάποιο κουνούπι. Και αυτό γίνεται πάλι σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, Ερέθιμο, Χανιά και Λασίθ και Ηράκλειο. Εδώ μας αναφέρουν φίλοι ακροατές, κύριε Παπαδάκη, ότι εντοπίζουν κάποια κουνούπια τα οποία έχουν, ίσως είναι λίγο μεγαλύτερα σε μέγεθος, μάλλον τα κουνούπια τίγρης πρέπει καλό να είναι, που είναι και μαυριδερά, ότι αυτά ας πούμε είναι και πιο εύκολα να τα εξοντώσεις, δηλαδή κάθεται στο χέρι σου, παπ, μπορείς να το εκτελέσεις, σε σχέση με αυτά τα κλασικά, τέλος πάντων, που γνωρίζουμε λοιπόν, τα κουνούπια. Ευχαριστώ και τους ακροατές και σας που κάνετε αυτή τη μία, γιατί πρέπει να πούμε ότι κάποιες φορές οι οχλήσεις δεν είναι από κουνούπια, είναι από σκνήπες, είναι από τους χειρονόμους. Να θυμίσω το πρόβλημα που είχαμε στο Γιώφρο ποταμό, όταν βλέπαμε χιλιάδες έτσι στα παράθυρα, στα σπίτια, και τελικά δεν ήταν κουνούπια. Ειδικά αν μιλήσουμε ας πούμε για τις σκνήπες, θέλει ειδική διαφορετικό πρόγραμμα καταπολέμησης. Σίγουρα όμως δεν είναι κουνούπια, και μάλιστα πρέπει άλλο ένα γνώρισμα να δώσουμε στους ακροατές μας. Αν έχουμε τσιμπήματα τη μέρα, σημαίνει τότε ότι πρόκειται για κουνούπι τίγρης, γιατί όπως γνωρίζετε όλα τα χρόνια στο παρελθόν, συνήθως το βράδυ είχαμε τα προβλήματα, το απόγευμα δηλαδή εκεί που σουρούπανε. Τώρα το χαρακτηριστικό γνώρισμα του κουνουπιού τίγρης, που δυστυχώς αυτό έχει γίνει μόνιμος κάτω από κόσμος Κρήτης, ξεκίνησε από τα Χανιά και άρχισε και ερχόταν Ερέθυμνο, είναι πλέον και στο Ηράκλειο. Τσιμπάει, έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, τσιμπάει πρωινές, μεσημεριανές ώρες κυρίως. Αν λοιπόν έχουν τέτοιες οχλήσεις, να έχουν στο μυαλό τους ότι είναι αυτό. Τίγρης, έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα που έχει τις ραβδόσεις τις μαύρες που μοιάζει σαν μία τίγρη, γι' αυτό και το έχουν δώσει αυτό το προσωνύμιο. Τι θα γίνει τώρα στις 7 στην πλατεία Ελευθερίας? Λοιπόν, στις 7 έχουμε ένα διήμερο, ξεκινάνε οι διήμερες δράσεις της περιφέρειας σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία. Έχει στηθεί ήδη ένα περίπτερο το οποίο θα περιμένει και μικρούς και μεγάλους. Θα υπάρχει εκεί ενηδρίο που θα βλέπουμε τις προνύφες, γιατί θα μάθουν, όποιος θέλει να μάθει λίγο περισσότερες πληροφορίες για τον κύκλο ζωής του κουνουπιού, θα δει ότι όλος είναι μέσα στο νερό, που σημαίνει λοιπόν αν σε αυτό το κύκλο της ζωής του εξαλειφθεί το νερό, πάβει να μπορέσει να γίνει τέλειο έντομο. Θα δούνε εκεί σε ειδικές συσκευές, σε μεγαλύτερη ανάλυση, τα έντομα κουνούπια, θα έχουμε ξυλοπόδαρους, θα έχουμε μουσική. Έχουν κατέβει φέτος, ακριβώς επειδή φέτος είναι μια δύσκολη και χρονιά επιτήρηση, την έλεγα εγώ, στελέχη του ΕΟΔΗ, είχαμε αυτή, προσκαλέσαμε και έγινε δεκτό το αίτημά μας από το ειδικό τμήμα μεταδόμενων με διαβιβαστές νοσημάτων του ΕΟΔΗ, να έρθει ειδικοί επιστήμονες που και αυτοί θα μιλήσουν στους πολίτες. Και παρά το ότι το περίπτερο είναι ήδη στημένο και θα ανοίξει σε 7 η ώρα, νομίζω ότι γύρω στις 8.30 ώρα θα είναι και η έναρξη με την παρουσία και των επισήμων. Θα προσπαθήσουμε έτσι να περάσει λίγο η ζέστη αυτή που πέσαμε στην περίπτωση. Θα πει κάποιος, γιατί δεν το αναβάλατε ή
γιατί δεν αλλάζατε. Αυτό έχει προγραμματιστεί ήδη 2 μήνες πριν. Πήραμε άδεια από το Δήμο Ηρακλείου για να κλείσουμε την πλατεία. Κατέβηκαν άνθρωποι από τον ΕΟΔΗ, από την εταιρεία που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο δύσκολο να αναβληθεί. Θα προσπαθήσουμε χρονικά να το πάμε λίγο πιο πίσω, ώστε να πέσει λίγο η πολύ ζέστη. Θα υπάρχει εκεί σκίαστρα, ομπρέλες, τέλος πάντων να προστατεύονται ο κόσμος. Το ζητούμενο είναι να έρθουν πολίτες. Είναι κρίμα, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα ενημερωθούν. Θα δώσουμε φυλάδια σε όποιον θέλει το ΕΟΔΗ, γιατί είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των πολιτών. Έχουμε καθιερώσει ένα πολύ ωραίο σλόγγαν που έχει φύγει και από το επίπεδο της Κρήτης, το «Μήπως εκτρέφεις και εσύ κουνούπια στο σπίτι σου», που αναδεικνύει τη σημασία της δικιάς μας δράσης, να βγούμε τώρα στον μπαλκόν μας να δούμε. Έχω πιατάκια από γλάστες που έχουν νερό, έχω ξεχάσει κάποια πλαστικά, παλιά λάστιχα, παλιά συντριβάνια που δεν χρησιμοποιούνται, που εκεί έχει μαζευτεί νερό και εκεί αν δούμε, θα δούμε χιλιάδες προνύμφες κουνουπιών. Αυτά στην πορεία θα γίνουν τέλεια έντομα και μετά η καταπολέμηση θα είναι δυσκολότερη. Λοιπόν, προληπτικά πρέπει οι ίδιοι να φροντίσουμε να μην δίνουμε το υδατικό περιβάλλον που χρειάζεται το κουνούπι και έτσι όλα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα. Προσοχή λοιπόν και ενημέρωση, αυτό που κάνετε εσείς και αυτό που συζητάμε τώρα και εμείς εδώ, για να έχουμε έτσι ένα καλό καλοκαίρι και από αυτή την καλό πλευρά. Καλοκαίρι. Έχουμε τώρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 40 ευνοεί την ανάπτυξή τους, όχι λοιπόν και στάσιμα νερά. Και αν ομιγέννητο κάτι δεν μας αρέσει, όπως είπατε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, αν κάτι μας συμπίσει, το κουνούπι μας συμπίσει και δούμε κάτι που δεν εξελίσσεται φυσιολογικά στο σώμα μας, πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας, προκειμένου να μην έχουμε την ατυχία να πούμε ότι θα έχουμε κάτι εξαιτίας του. Κάτι παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη, για αυτήν την ενημέρωση. Είναι χρήσιμα πάντα. Περιμένουμε όλους τους πολίτες στην πλατεία Ελευθερίας. Θα είναι μια πολύ σημαντική δράση και ελπίζω όλοι να βρεθούν και να το απολαύσουν. Φυσάει και βορειαδάκι τώρα, έτσι βόρειο, βορειοδυτική άνεμη βοηθάνε έτσι και στην πλατεία λίγο να υπάρχει μια σχετική, νομίζω, με δροσιά, καθώς φεύγει η μέρα. Ας αφήσουμε την παραλία και ας πάμε στην πλατεία να πάμε μάθουμε κάτι χρήσιμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε.